Φίλοι, φίλες, γεια σας, κοντά σας αυτό το βραδινό. Έχουμε επισκεφτεί τον αδερφό μας τον Λεωνίδα το Φέγκο. Καλησπέρα, αδερφέ Λεωνίδα. Καλησπέρα. Θα ακούσουμε και τη δική σας μαρτυρία. Αμήν. Την ιστορία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, την προσωπική σας εμπειρία, πως ο Χριστός σας κάλεσε σε αυτό το έργο και όλο αυτό το μεγάλο έργο που έγινε εδώ στην πατρίδα μας και τι ακόμα βλέπετε και τι έχετε σαν όραμα μέσα στη ζωή σας. Ας ξεκινήσετε εσείς, από τα χρόνια πίσω θα γυρίσουμε, να πιάσουμε τα χρόνια που ήσασταν νέος, που σας κάλεσε ο Κύριος και αν θέλετε μας πείτε και από τα παιδικά σας χρόνια ορισμένα πράγματα που είχαν σχέση με το Θεό, θα τα ακούσουμε με χαρά. Ευχαριστώ. Βέβαια η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι θαυματουργική, μπορώ να πω. Και το λέω θαυματουργική γιατί η κάθε Εκκλησία έγινε με ένα θαύμα. Έγινε μια ενέργεια του Θεού και φτιάχτηκε η Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη η Κεντρική Εκκλησία φτιάχτηκε ενώ τα πράγματα δεν είχαν καμιά πρόβλεψη, κανένα συνδυασμός, δεν υπήρχε, τίποτα δεν σκεπτότανε κανεί να κάνει και ήρθε ο Θεός και μας ξεσήκωσε. Μάλιστα όταν ήμασταν στην Οδόν Αιώλου, ήρθε μια αδερφή και είπε, ο Κύριος μου είπε ότι θα διαλύσει την Εκκλησία. Αυτή εδώ την Εκκλησία τη διαλύσει. Το τρελάθηκε η αδερφή μου. Είναι δυνατόν να διαλύσει. Κι όμως έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να διαλύσει αυτή και να φτιάξει τη νέα. Και πραγματικά, ύστερα από λίγο καιρό, γιατί αυτή η εκκλησία στην Οδόν Αιώλου ανήκε στο Assemblies of God, μια οργάνωση αμερικάνικη. Αυτοί είχαν αγοράσει το κτίριο, αυτοί πληρώνανε, αυτοί μας βοηθάγανε και είχαν και ένα Ιεραπόστολο μέσα, δύο, για να μας επιτηρούν να μην ξεφύγουμε από την οργάνωση. Και μια μέρα ήρθε ένας από αυτούς τους Ιεραποστόλους και λέει, αδερφέ, θέλω να μου υπογράψεις ένα χαρτί. Το τι χαρτί είναι αυτό? Εγώ ποιμένα στις εκκλησίες, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι και άπαντο περιπλήρωμα της εκκλησίας, σας τα λέω κατά λέξη. Ανήκομαι στην οργάνωση Assemblies of God και θα υπακούμε εις απάσας σας αρχάς αυτής. Αυτό δεν γίνεται να το υπογράψουμε. Λέει γιατί. Γιατί δεν ανήκουμε στο Assemblies of God και θα υπακούμε εις απάσας σας αρχάς αυτής. Γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει γιατί, λέει ο άλλος. Το υπέγραψε στη Θεσσαλονίκη. Το άλλο δεν ξέρω τι έκανε. Εμείς εδώ δεν το υπογράφουμε. Θύμωσε αυτός. Έγινε εξωφρενών, αλλά Ιεραπόστολος ήταν. Αμερικάνος. Φώναξε όλους εκεί. Λέει να ρωτήσεις το πρεσβυτέριο. Δεν θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ. Λέω να καλέσουμε το πρεσβυτέριο. Καλέσαμε το πρεσβυτέριο. Το πρεσβυτέριο είπε δεν υπογράφουμε. Ομόφωνα. Δεν υπογράφουμε. Λέω να καλέσουμε την εκκλησία. Καλούμε την εκκλησία. Έγινε μια συζήτηση εκεί δημοσίως. Είπανε ο καθένας τη γνώμη του. Ένας είπε παραδείγματος χάρη, αν δεν είχαμε τους Αμερικανούς ούτε τη λαχαναγορά δεν θα είχαμε. Οι Αμερικανοί μας φτιάξαν τη λαχαναγορά. Άλλος είπε ότι ό,τι υπάρχει αυτή η εκκλησία είναι διότι ήταν οι Αμερικανοί. Έλεγαν ο καθένας τα δικά του. Εγώ δεν μίλησα καθόλου. Και ήρθε ο Νασόπουλος μου λέει, γιατί δεν μιλάς αδερφέ, πες εσύ δυο λόγια. Λέω, δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Τους είπα μόνο ότι αν θέλετε να μείνουμε, πρέπει 51% να πει ναι. Να μείνουμε με τον αδερφό του Λούι και δεν θέλουμε οργανώσεις. Αν 51% το πει αυτό, εγώ θα μείνω. Εάν όμως 51% πει ότι πρέπει να ανοίγουμε τις οργανώσεις, εγώ θα σας παραδώσω τα πάντα και θα φύγω. Έτσι λοιπόν κάναμε μια Κυριακή, μαζευτήκαμε εκεί, αρχίσανε λέγανε.
κάνουμε μια ψηφοφορία και είναι 78% όχι να μην μπούμε στην οργάνωση. Και 22% να μπούμε στην οργάνωση. Λέω, δεν μπορώ να σας παραδώσω τίποτα. Εφόσον η Εκκλησία θέλει να μείνω εδώ, θα εξακολουθήσουμε. Και εκεί άρχισε βέβαια μια μεγάλη ιστορία με το Υπουργείο, δεν μας δίναν άδεια. Πήραμε με το ζόρι, πήγαμε και εμείς, πήραμε τα καθίσματα τα μισά και τα μισά αυτό και πήγαμε και πιάσαμε μια αίθουσα που ήταν στο Δόν Ευπόλυτος 8. Αυτή η αίθουσα ήταν χάλια, δηλαδή ήταν τα παλιά δικαστήρια και ήταν δωμάτια-δωμάτια τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις δίκες. Πώς να το φτιάξω όμως αυτό το πράγμα, φώναξα τον Περιστεράκη, λέω τι θα κάνουμε εδώ πέρα αδελφέ, λέει τα δύο δωμάτια τα κάνουμε ένα. Τα δύο δωμάτια είναι σαν ετούτο. Εκείνο ήταν πολύ μεγάλο, 220 τετραγωνικά μέτρα. Φώναξα τότε το Μαρκάκι, έναν ευαγγελικό εργολήπτη. Λέω, έρχεσαι να με βοηθήσεις. Λέει, ευχαριστώ, δυνάθω. Ήρθε, το είδε. Μου λέει, θα μου τα αφήσεις στα χέρια μου. Αυτό που βλέπεις θα γίνει ένα. 220 τετραγωνικά μέτρα. Θα γίνει μία αίθουσα. Θα βάλω νέα πατώματα, υποστηρίγματα από κάτω, γιατί δεν θα αντέχουν. Το βάρος. Δεν θα αντέχει αυτό το από κάτω. Τοκάρια πάνω στη στέγη και μου φτιάξε μια αίθουσα 228 τετραγωνικά μέτρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν έχει ζει, αν πέθανε. Λέω, τι σου χρωστάμε, την αγάπη σας, λέει. Δεν θα σου δώσουμε για την ξυλία που βέβαια στα πατώ, τίποτα λέει. Σας τα χαρίζω εγώ εσάς. Και έτσι καταλάβαμε ότι ο Θεός άρχισε να ενεργεί τις καρδιές ξένων ανθρώπων. Και από εκεί άρχισε το έργο, το οποίο άρχισε να πετάει, όχι να αυξάνει, να πετάει. Κάθε μέρα ερχόντουσαν νέες ψυχές, νέοι άνθρωποι, βαπτιζόντουσαν με Πνεύμα Άγιο. Μια εβδομάδα έγινε εκεί προσευχή και βαπτιστήκανε 60 νέοι με Πνεύμα Άγιο. Και το έργο άρχισε να αυξάνει και από εκεί και πέρα άρχισε να πολλαπλασιάζονται και να πηγαίνει και στις άλλες φόρες και να γεμίσει όλη η Ελλάδα από Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Σήμερα είμαστε 150 εκκλησίες μαζί με το εξωτερικό που θα είναι καμιά κοσαριά και δοξάζουμε τον Θεό διότι όπως σας είπε η κάθε εκκλησία έχει την ιστορία της. Έχει την προσωπική της ιστορία. Βέβαια. Μας κάνει και Φυσιά. Δεν έγινε διότι πήγε ο Γιώργος από σπίτι σε σπίτι, αλλά ο Θεός έκανε ένα θαύμα. Το θαύμα που έκανε ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος ήταν άρρωστος, είχε καρκίνους μέσα στο σκότι, στην κοιλιά, παντού. Τον πήγανε στο νοσοκομείο, τον ανοίξανε και είπανε γιατί πάρτε τον να πεθάνει σπίτι του. Δεν γίνεται καλά. Και πήγαν κανένα δυο αδερφοί από εδώ και κάνανε προσευχή. Μάλιστα στην αρχή αυτός δεν ήθελε προσευχή. Δεν θέλω, λέει, τι να μου κάνει προσευχή. Εδώ είπαν αυτοί οι γιατροί, δεν εγχειρίζεται. Αλλά με την προσευχή που κάναν οι αδερφοί, ο άνθρωπος αυτός αναστήθηκε. Θεραπεύτηκε, φύγαν οι πληγές, φύγαν οι καρκίνοι, άρχισε να τρώει, να πίνει, να πάει στη δουλειά του και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και έδωσε το σπίτι του να γίνεται προσευχή και ξεκίνησε και η Φυσιά. Μια τέτοια ιστορία έχουν όλες οι εκκλησίες. Εγίνανε με έναν τρόπο θαυματουργικό, δηλαδή ο Θεός ενεργούσε θαυμάσια την πρώτη εκκλησία αυτή της Ευπόλυτος. Φε Λεωνίδα, ξεκινήσατε, πήγατε στην Ευπόλυτος. Και εκεί γίνανε ωραία πράγματα. Θέλετε να μας περιγράψετε κάποια ενύπνοια, κάτι στην αρχή που ξεκίνησε. Στην Ευπόλυτος όταν πήγαμε, τα πράγματα ήταν δύσκολα.
Το δύσκολο ήταν πρέπει να μαζεύουμε ενίκιο, 8.500 το μήνα πληρώναμε. Και το άλλο είναι πώς θα ανέβουν οι ψυχές. Είχε δύο ορόφους, αλλά ο κάθε όροφος ήταν 5 μέτρα στο ύψος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ήταν 10, 5 και 5, 10. Ήτανε πολύ άσχημα τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να μας δουν εδώ οι άνθρωποι, ούτε ξέρει κανείς τι είναι εκεί πάνω. Είχε τα μπέλα βέβαια, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είχαμε πάρει άδεια. Αλλά και είπα να φέρουμε, λέω, μία ορχήστρα. Απάντησε και όχι ορχήστρα. Να βάλουμε μία χοροδία. Όχι χοροδία. Να πούμε σε κάποιο ευαγγελικό που έχει βγει από σχολή και είναι αναγνωρισμένος, να τα ανακηρύττει κάθε Πέμπτη. Όχι, δεν θέλω, είπε ο Θεός. Απαντούσε με προφητεία. Και τελικά έγινε μια προφητεία και είπε ότι εγώ έβαλα κάθε Πέμπτη, γιατί ο κήρυκας που ήταν κάθε Πέμπτη ήταν με την οργάνωση. Έβαλα τον Νικολακόπουλο. Και Κυριακή πρωί στο μάθημα, 9.30 ώρα, Νικολακόπουλος. Που είναι μέχρι τώρα, Όλα τα χρόνια. Από τότε μέχρι τώρα ο Νικολακόπουλος είναι Κυριακή πρωί. Φάνηκε παράξενο. Και πώς θα έρθουν οι άνθρωποι? Θα ακούσουν ότι κηρύττει ο Νικολακόπουλος και θα έρθουνε? Ήταν ένας ηθοποιός, ο Κωστάκης, από τα Γιάννητσα. Πώς τον λένε το επώνυμό του? Γιαννουλάτος. Αυτός είχε σωθεί στην οδόν Ευρυπίδου και πήγαινε εκεί και τον βάλανε και έκανε τον ηθοποιό. Α, ηθοποιός είσαι. Θα παίξουμε, ας πούμε, το Βαραβά. Θα παίξουμε το Χριστό στον Πιλάτο. Δεν του γέμιζε όμως η καρδιά του ανθρώπου. Λέει, εγώ έφυγε από το θέατρο και ήταν στο Βασιλικό Θέατρο. Έφυγε από εκεί και θα πάω πάλι στο θέατρο. Λέει, καμιά άλλη εκκλησία δεν υπάρχει, λέει, σε κάποιον? Δεν υπάρχει μία, αλλά είναι λίγο φανατική αυτή. Πήγαινε με, λέει, εκεί πέρα και τον φέρνει στην οδόν Ευπόλυτος και τι είδε? Είχαμε τρίτη μάθημα, εγώ ήμουν πάνω στον άμβονα και άλλοι κρατάγανε από μία γραφή, διάβαζε ένας και εγώ εξηγούσα. Αυτό δεν ήθελα, λέει. Αυτό ήθελα. Και έμεινε εκεί ο Κωστάκης. Μέχρι τώρα είναι επιμένας στα Γιάννητσα. Και ο γιος του έγινε επιμένας στο... εκεί παρακάτω, όπως λέγεται. Εκεί στην περιοχή. Εκεί στην περιοχή. Είδατε ένα ενίπιο, ξέρω ότι έχετε δει ένα ενίπιο που κρατούσε τη γραφή και δείχνει το σχέδιο. Ναι. Αυτό θέλω να μας περιγράψετε λίγο. Είδε ότι μια αδερφή το είδε αυτό, δεν το είδα εγώ. Α, νόμιζα το είχατε δει εσείς. Είδε ότι πάμε να κάψουμε και να φτιάξουμε τη νέα εκκλησία. Και ήρθαν όλοι και με ακολουθούσαν, εγώ είχα τη γραφή μου και καθίσαμε στο οικόπεδο εκεί, εγώ κοίταζα στη γραφή και ήταν εδώ βάλε μια κολόνα. Σαν κοίτανε τη γραφή, εδώ βάλε μια κολόνα. Δηλαδή, κρατώντας έτσι τη γραφή, τους έλεγα πού να ανοίξουν χαντάκια, πού να βάλουν κολόνες. Και ήταν ένα θαυμαστό ενίωμα αυτό. Και χάρηκα πολύ, λέω, Κύριε, εσύ μας οδηγείς και μας οδηγείς με τη γραφή στο χέρι. Και αυτός είναι ο δρόμος και αυτόν πρέπει να ακολουθούμε. Πάει, τέλειωσε. Για μας ήταν τελεσμένο γεγονός. Ήρθαν όλοι εναντίον μας βέβαια. Ήταν η μόνη φορά που όλα τα δόγματα ήταν εναντίον μας ενωμένοι. Ευαγγελικοί, Καθολικοί, Ορθόδοξοι, Πεντηκοστιανοί, οργανώσεις, όλοι εναντίον μας. Α, ο Λούις που χωρίζει τις εκκλησίες, το ξέρουμε.
Εγώ δεν μίλαγα. Α, ο Λούις, μην τον ακούτε. Και έλεγε μια φορά ο ένας, θα μην πω το όνομά του, σε όποια εκκλησία θέλετε να πάτε, εκτός από του Λούι. Το Λούι δεν πάτε καθόλου. Το είχαν πάρει από φόβο. Αλλά αυτή η οικογένεια που τους είπε να μην πάνε, ήρθαν όλοι και όλοι οι συγγένεια. Και σώθηκαν όλοι. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί μείνατε πόσα χρόνια στην Ευπόλυτο, αδερφέ Λεόνιδα? Πόσα χρόνια έμεινα στην Ευπόλυτο? Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Από το 65 μέχρι το 80. Μετά μεταφερθήκατε στη Σοκράτους. Μετά πήγαμε στη Σοκράτους και μετά πήγαμε στην οδό Σοφοκλέους. Όπου είναι και τώρα, και τώρα η κεντρική εκκλησία. Ήταν δύσκολα τα πράγματα βέβαια και το δύσκολο ήταν πού θα βρούμε λεφτά να νοικιάσουμε. Να νοικιάσουμε μια αίθουσα για 100 άτομα δεν ήταν εύκολο πράγμα. Ήμασταν 120 άτομα και καμιά 30 παιδιά. Πού να βρίσκαμε χρήματα. Και όλοι φτωχοί άνθρωποι. Ε? Και όλοι φτωχοί άνθρωποι. Όλοι φτωχοί, αφού μια... δύο αδελφές που ήταν εκεί είχαν κάτι χρήματα στην τράπεζα, 4.000 είχαν, θυμάμαι ακριβώς. Τα είχαν να ξεθάψουν τη μάνα τους. Και να μου τα φέρουν, πάρ' τα αδελφέ, λέει, για το έργο του Κύριου. Πού τα βρήκατε, λέει, τα μαζεύαμε για να ξεθάψουμε τη μάνα μας. Και πραγματικά, με τέτοια χρήματα έγινε, μαζέψαμε έγινε, και έγινε, με προσωπική εργασία έγινε το έργο την αίθουσα της Ευδός Ευπόλυτος. Τα πήγαμε, καταλήξαμε στη Σοφοκλέους, όπου ξεκίνησε το έργο ακόμη καλύτερα. Και μεγάλωσε. Θέλω να μας πείτε, αδελφέ Λεωνίδα, η δική σας προσωπική πρόσκληση και την αποστολή που σας έδωσε ο Κύριος, να μας την περιγράψετε, πώς πήρατε αυτή την πρόσκληση από τον Κύριο και ξεκινήσατε. Ναι, ναι. Και το πιστεύω αυτό, ότι ο άνθρωπος, τον οποίο θέλει ο Θεός να μεταχειρίσει, να μεταχειριστεί, τον καλεί και του δείχνει φανερά ότι αυτό είναι έτσι. Εγώ είχα πολύ διωγμό από τους αδελφούς οι οποίοι ήταν τις άλλες εκκλησίες. Είχε γίνει μια παρεξήγηση εκεί, ξέρω εγώ τι είχε γίνει. Και με πολεμάγανε. Είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ, λέω, γιατί λέω να με πολεμάνε. Είμαι εγώ για πέταμα, ας πούμε, δεν την κάνω για τίποτα. Είδε μια αδερφή ένα ενύπνιο ότι ο Λούις πέθανε. Έτρεξε, λέει, αυτή να δει πού είναι ο Λούις. Λέτε, τι το θες το Λούι, πέθανε ο Λούις. Πού τον έχετε, να μέσα εκεί. Και μη είχαν έτσι ένα σιρτάρι και το είχαν κλειδώσει αυτό το σιρτάρι και γιατί λέει, αφού πέθανε, βάλτε τον εκεί να λιώσει. Και ήρθε ο Κύριος και λέει, για ανοίξε το σιρτάρι. Ανοίγει το σιρτάρι και βγαίνω εγώ από μέσα. Με σηκώνει ο Κύριος και γιατί τον βάλατε εκεί μέσα, λέει, πέθανε, δεν πέθανε, του λέει. Ζει. Και με ανέστησε ο Κύριος. Μετά είδα ένα ανύπτυο άλλο ότι ένα ανύπνιο ότι είχα μια μεγάλη βυσσινιά πελώρια, δηλαδή δεν λέγεται πόσο μεγάλη ήταν. Και είδα από μακριά τον Κύριο και μόλις τον είδα είχε τόσο πολύ απελπιστεί με τους αδελφούς που με καταπολεμάγανε που έτρεξαν και είπα «Κύριε σου». Ο Κύριος χαμογέλαγε και μου άνοιξε την αγκαλιά. «Κύριε», λέω, «με κυνηγάνε όλοι, δεν με θέλει κανένας». Με έπιασε από τον ώμο και μου λέει «έλα εδώ να σου δείξω». Και με πάει σε μια μεγάλη βυσσινιά, σε αυτήν, τη βλέπεις, μου λέει «αυτή». «Αυτή θα εργαστείς εσύ». Άστους αυτούς. Και πραγματικά ήταν η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Μεγάλη βυσσινιά.
σας έρθει ο Κύριος. Η μεγάλη βυσσινιά, την οποία ήταν ψυχές δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Για πρώτη φορά τόσες ψυχές προσθεθήκανε στο έργο του Θεού. Μέχρι ενός ορισμένου σημείου είχαν γίνει ορισμένες εκκλησίες, αλλά μετά όμως πήρε μεγάλη αύξηση το τέλος. Το έργο του Θεού. Ναι, το έργο του Θεού και πήγε σε όλη την Ελλάδα. Για να σας πω πώς πήγε στο κάθε μέρος, πρέπει να ξενυχτήσουμε εδώ. Και εδώ ο αδερφός μας είπε όχι παραπάνω από τις 12. Έτσι δεν μας είπες, αδερφέ. Επομένως λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω άλλα πάνω σε αυτό το θέμα. Ήθελα, αν θέλετε, να μας πείτε έτσι λίγο να γυρίσουμε την ιστορία πίσω τα χρόνια, πέρα από την εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και για την προσωπική σας ζωή, πως η οικογένεια, ήσασταν από πολυτεκνή οικογένεια, υπήρχαν πολλά παιδιά, πως μεγαλώσατε, το επάγγελμά σας, λίγο από την προσωπική σας ζωή, αν θέλετε να μας πείτε. Ήταν πολύ άσχημα η ιστορία μου. Γιατί γεννήθηκα σε μια οικογένεια που είχε 10 παιδιά. Και δεν ξέραμε πού να πάμε και τι να κάνουμε. Εσείς ποια σειρά είχατε τα παιδιά? Πώς? Ποια σειρά είχατε στα παιδιά? Όγδοση σειρά. Στο τέλος. Στα 10 παιδιά. Άλλος πίστευε τούτο, άλλος πίστευε το άλλο, άλλος πίστευε το άλλο. Αφού ρωτάγαμε και ρώταγα κι εγώ. Όταν προσεύχομαι σε ποιον να λέω για... Η Λόλα, η αδερφή μου, λέει είναι για Παρασκευή Λουή. Α, είναι για τα μάτια, ότι πρέπει. Η Τούλα μου λέει είναι για Βαρβάρα. Α, είναι εκείνη πολύ ζωηρή. Η μάνα μου λέει την Παναγία. Πια, τι είναι αυτό, ήρθε ο πατέρας μια φορά και μας έφερε κάποιον, το οποίο ήταν χιλιαστής. Ήταν από το χωριό του όμως και του είπε θέλει Σπύρο να έρθω να κάνω μάθημα στα παιδιά. Τι μάθημα θα κάνεις από το Λόγο του Θεού. Να άρχισε του λέει. Ήρθε λοιπόν αυτός, χιλιαστής ήταν, μαρτύρας του Ιεσικοβιάς. Και μας έφερε από ένα βιβλιαράκι. Κατεβαίνοντας προς τον τάφο, έλεγε. Και ήθελε να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ψυχή. Κάναμε μάθημα λοιπόν. Και την άλλη Κυριακή θα ξανάρθω. Την άλλη Κυριακή που ήρθε όμως είχαμε χάσει τα βιβλιαράκια. Ψάχναμε εδώ, τα βρήκαμε τέλος πάντων. Λέει τέλος πάντων θέλετε να έρχομαι ή να μην έρχομαι. Τα βιβλιαράκια πρέπει να τα φυλάτε στα τα μάτια σας. Αλλά την άλλη Κυριακή τα είχαμε χάσει τελείως. Πού τα βιβλιαράκια δεν τα βρίσκουμε. Είχε μια Αγία Γραφή όμως στη μέση την είχε αφήσει και του λέω γιατί δεν μας διαβάζεις αυτό το βιβλίο Αγία Γραφή. Δεν είστε ακόμη άξιοι να πιάσετε αυτό το βιβλίο. Αργότερα θα μάθουμε πρώτα τα βιβλιαράκια και μετά θα πούμε γι' αυτό. Και δεν μας έδειξε, θύμωσε και έφυγε. Δεν ξανάρθε. Ευτυχώς δηλαδή, αλλά μετά όμως η αδερφή μου η Γιαννούλα πήγαινε εκεί στο κάτω Πετράλωνα, εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής. Έλανε λέει μια φορά μου λέει, τι να κάνω εδώ σαν τους μάρτυρες της Σκοπιάς είναι κι αυτοί, το ίδιο είναι. Τι να κάνω. Μα έλα μια φορά. Λέω αν εσύ έρθεις στον κινηματογράφο, θα έρθω κι εγώ μια φορά στο κήρυγμα. Και ήρθε πραγματικά στον κινηματογράφο. Είδαμε, δεν ξέρω τι έργο είδαμε εκεί. Και την Παρασκευή πήγαμε στο κήρυγμα και εκεί με έπιασαν οι ύμνοι. Ψέλνανε οι αδελφοί. Οι ύμνοι. Μην αμελήσει είναι καιρός να έρθεις τώρα εις το φως. Αμαρτωλέει να σωθείς, ως πέψε ευθύς. Ήταν ωραίος ύμνος αυτός, ε. Αυτός μου κόλλησε μέσα στα αυτιά και στην καρδιά. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα, ήταν ωραία. Πήγαινα κάθε Παρασκευή, κάθε Κυριακή. Παρασκευή και Κυριακή είχε. Σε κάθε Πετράλωνα. Και σας αναγέννησε ο Κύριος σε βάθος χρόνου. Και με αναγέννησε ο Κύριος, μέσωσε. Με βάφησε με Πνεύμα Άγιο. Με θαυμαστό τρόπο δηλαδή. Με τρομερή δύναμη και όραση κτλ.
Θέλετε να μας το περιγράψετε. Πώς. Θέλετε να μας το περιγράψετε, πώς λάβατε το Πνεύμα το Άγιο. Το περιγράψω, θα πάμε πέρα από τις 12. Η Μάντο ήταν μια πολύ καλή γυναίκα και είχε στο νου της να βαφτίσει όλους με Πνεύμα Άγιο. Τους έπαιρνε σπίτι της λοιπόν και έλεγε ότι πες αλληλούια, 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 αλληλούια. Άμα μπερδευόταν η γλώσσα του, ότι έλαβες Πνεύμα Άγιο. Μου λέει, θέλει να έρθεις ή να λάβεις. Τον άρθω. Ήταν μπερδεύτηκε η γλώσσα μου, λέει, έλαβες Πνεύμα Άγιο. Δεν έλαβα τίποτα. Δεν αισθάνθηκα τίποτα. Μα δεν έχει σημασία, παιδί μου, αφού σε άκουσα εγώ που μίλαγε, μπερδεύτηκε η γλώσσα σου. Αν μπερδεύτηκε η γλώσσα μου, δεν σημαίνει ότι έλαβα Πνεύμα Άγιο. Και ενώ πήγε και το ίδιο στην εκκλησία ότι ο Λούις έλαβε Πνεύμα Άγιο, όταν με ρωτάγανε, λέει, έλαβες Πνεύμα Άγιο, λέω, δεν έλαβα τίποτα. Και μια μέρα που ήμουν εκεί στο σαλόνι του σπιτιού, ένα δωμάτιο ήταν, που είχε ένα τραπέζι στη μέση και διάβαζε εκεί. Την ώρα που διάβαζα ακριβώς ο Απόστολος Πέτρος ήταν δεμένος με τέσσερις τιτάδες αυτοστρατιωτών, την ώρα που ο Πέτρος έβγαινε μέσα από τη φυλακή και τον έβγαλε ο Κύριος μέχρι έξω, αστράφτηκε ένα φως εκεί και μια αψίδα εκεί, έλεγε η είσοδος του Θεού, η πύλη του ουρανού. Άσα να μιλάω γλώσσες, να δοξάζω τον Θεό, να υμνώ. Σηκώθηκα από το υπόγειο που ήμουνα και προσευχόμουνα και πήγα για να βρω κανέναν άνθρωπο έξω να του πω ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ήτανε 2 η ώρα το μεσημέρι, Ιούλιος, και τότε λίγα σπίτια ήτανε, λίγοι άνθρωποι δεν κυκλοφορούσανε πολύ. Έτρεξα λοιπόν, πήγα το πρώτο, δεύτερο, τρίτο στενό εκεί στην Κυριαδόν, αλλά δεν βρήκα κανέναν. Ήταν καλοκαίρι, ήταν αυτό, δεν βγαίνει τίποτα. Και γύρισα πίσω. Ευτυχώς δεν βρήκα κανέναν, γιατί αν έβρισκα κανέναν, θα λέει τα λάθη το παιδάκι. 18 χρονών ήμουνα. Καταλαβαίνετε τώρα, τα 18 χρονών. Και είχατε μεγάλη χαρά. Ναι. Και από εκεί και πέρα με κάλεσε ο Κύριος να αναλάβω το έργο της Αιώλου. Αυτό που μας περιγράφετε. Ναι, Αιώλου 43 ήμασταν. Δεν σας το περιέγραψα, ήτανε κάτι Ρουμάνοι οι οποίοι κυβερνάγαν την εκκλησία αυτή. Είχε και μια τριανταριά μέλη, τα περισσότερα ήταν, ας πούμε, χαμένα στο διάστημα. Ούτε ξέραν τι πιστεύαν, ούτε ξέραν πού πάνε. Αυτοί λάβανε πρόσχη να φύγουν για την Αμερική και είναι ακόμη στην Αμερική. Και εκεί λοιπόν λέει, ποιον αφήσουμε τώρα εδώ που θα φύγουμε, και τους λέει η Μέρη, η μεταξά του ήταν η Αναπόστος, το Λούι να βάλετε. Ο Λούις, τι ξέρει ο Λούις. Δεν μπορεί ο Λούις, δεν τα καταφέρνει σε αυτά τα πράγματα. Αλλά πήραν απόφαση, θα φάλουμε το Λούι, δεν είχαν κι άλλο να βάλουν. Με φωνάξαν λοιπόν μια μέρα, λέει, αποφασίσαμε να σε βάλουμε εδώ υπεύθυνο γραμματέα. Όχι υπεύθυνο από μένα. Ξέρουμε ότι δεν κάνεις, αλλά δεν έχουμε κι άλλο. Εντάξει, λέω, αναλάβω. Ανέλαβα λοιπόν την εκκλησία Αιώλου 43, όχι Αιώλου 70. Ναι, ναι. Ανέλαβα εκεί. Με πήρε ο Ρουμάνος στη χώρια, μου δείξε τον κατάλογο. Αυτός είναι για πέταμα, αυτός δεν κάνει τίποτα, αυτός δεν είναι χωρισμένος. Σκέψω στο πρεσβύτερο, είχε ένα χωρισμένο πρεσβύτερο. Σκέψω να δει τι εκκλησία. Τι κατάσταση ήταν η εκκλησία. Ναι, ναι. Άλλοι παίζανε αυτό, διάφορα όργανα και τραγούδια. Ήταν μια εκκλησία η οποία κι όλο μαλώνανε. Επήγε λοιπόν εκεί και ανέλαβα, αλλά φοβήθηκα όμως. Λέω, Κύριε, λέω,
εσύ με έχεις βάλει εδώ. Και τι θα κάνω εγώ που ήρθα εδώ πέρα. Και είδα ένα ενίπιο πολύ ωραίο. Είδα ότι κράταγα τη γραφή έτσι. Φόραγα ένα άσπρο γεμάτιο και είχα και μια βυσσινή γραβάτα. Και από τον ουρανό έσταξε αίμα πάνω στη γραφή και αυτό το αίμα ήρθε στη γραβάτα. Και άκουσα μια φωνή, εγώ σε έβαλα. Αμήν. Μόλις μου είπε έτσι, πήρα θάρρος και ξεκίνησε το έργο του Θεού. Ο Κύριος είναι που βεβαιώνει τον κάθε άνθρωπο. Ναι, και... βέβαια. Αν δεν έχεις αποστολή δεν κάνεις τίποτα. Πυγμαχεί στον αέρα ο άνθρωπος που δεν έχει το τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να... Σας χάρισε ο Κύριος οικογένεια, αδερφέ Λεωνίδα. Πόσα παιδιά έχετε. Χάρισε οικογένεια, που χάρισε τη Μαρίτσα που ήταν για μένα ότι έπρεπε. Γιατί αν δεν ήταν η Μαρίτσα δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Και από εκεί και πέρα μου χάρισε 4 παιδιά. Έχετε και γκόνια τώρα, γαμπρούς. Καλά τώρα... Αυξήθηκε η οικογένεια. Αυξήθηκε η οικογένεια. Αλλά τότε είχα ακριβώς η γυναίκα μου που ήταν πολύ καλή, τα παιδιά μου, 4 παιδιά και όλοι μπήκανε στον Χριστό και πήγανε πολύ καλά και δοξάσαμε τον Κύριο όλοι μαζί. Μετά ήρθε και ο Νίκος ο κουνιάδος μου, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στη ζωή τη δική μου και σε όλη την οικογένεια. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και το ξέρουμε τον Θεό γι' αυτόν, γιατί έφυγε εν Κυρίω. Όταν τον πρωτογνώρισα δεν έλεγε ποτέ αλήθεια. Αν του λέγε τι φάει έφαγε στο μεσημέρι, αν έφτρωγε κρέας θα σου λέγε φασόλια. Και αν έτρωγε φασόλια θα σου λέγε ψάρι. Λέω γιατί λέει ψέματα. Και γιατί πρέπει να δώσω λογαριασμό στον καθένα, τι έφαγα. Είχε δική του νοοτροπία, αλλά από τότε όμως που πίστεψε, αναγεννήθηκε και ήρθε στον Χριστό, ούτε μισό ψέμα δεν έλεγε, ούτε για αστείο. Πολύ καλός ήταν και με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο του Θεού. Σήκωσε μαζί σας βάρος. Σήκωσε βάρος από το πνευματικό έργο που ναι, ναι. Άμα είχα κανένα δύσκολο πρόβλημα, τον ρώταγα. Τι λες εσύ γι' αυτό, Νίκο. Και μου έδινε μια απάντηση η οποία ήταν πολύ σωστή και λογική και πνευματική. Αυτό ήταν. Από εκεί και πέρα το έργο του Θεού πήγε σε όλη την Ελλάδα και πήγε και στο εξωτερικό και σήμερα έχουμε τόσες εκκλησίες τις οποίες... Από εδώ και πέρα, αδερφέ Λεωνίδα, ποιο είναι το όραμά σας για την πατρίδα μας? Το όραμά που είναι να... αυξήσει το έργο του Θεού ακόμη περισσότερο. Να πάει σε πολλές χώρες και σε πολύ κόσμο, γιατί ήδη έχει πάει και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Σουηδία και στην Ιγυρία και στην Βουλγαρία, όπως θα ακούσετε στο άλλο. Άλλη εκπομπή που έχουμε κάνει και έχει ψηθεί το έργο του Θεού πάρα πολύ, αλλά θέλει ανθρώπους τώρα οι οποίοι να κρατήσουν το έργο του Θεού εκεί που πρέπει να μείνει. Όχι να πούνε γιατί να φοράει η γυναίκα μαντήλι. Επειδή το λέω λόγω του Θεού, όχι δεν μην φοράει. Γιατί να μην παντρεύουμε τους χωρισμένους. Άσως να τους παντρεύουμε, γιατί θα κάνουν οι άνθρωποι. Και ο καθένας άνθρωπος είναι λογικός. Ο άνθρωπος είναι λογικός και έχει επιχειρήματα. Και όταν σου μιλάει και σου λέει για κάτι, στο λέει και το δικαιολογεί κιόλας. Και όταν το δικαιολογεί σου φαίνεται αλήθεια. Ενώ δεν είναι έτσι. Εμείς πήραμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, το θα κάνουμε. Αν δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το κάνουμε. Μάμα, αντρεύεις τους χωρισμένους, θα έρθουν άλλοι χίλιοι μέσα στην εκκλησία. Δεν το λογαριάζουμε έτσι. Αν θα έρθουν, δεν θα έρθουν, δεν μας ενδιαφέρει όσοι θα έρθουν και ποιοι θα έρθουν. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού.
Να μείνουμε στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Ακριβώς. Την ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Θέλω, αδερφέ Λεωνίδα, πριν κλείσουμε την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε, να μας πείτε μια προτροπή για τους νέους. Γιατί οι νέοι είναι το μέλλον. Και ναι. Θα ήθελα να έχουμε έτσι δικαιγραμμένο μια προτροπή από εσάς για τους οι νέους. Οι νέοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να βρουν νέα πράγματα. Ο κάθε νέος έχει μια φιλοδοξία. Θα γίνω κι εγώ σαν τον Λούι που άρχισε αυτό και έκανε επανάσταση. Μα δεν είναι ένας είναι ο Λούις που κάλεσε ο Θεός για αυτή τη δουλειά. Υπάρχει έργο όμως το οποίο είναι πολύ σπουδαίο. Δεν τελείωσε. Ο Λούις έκανε μια αρχή. Από εδώ και πέρα πρέπει όποιος θέλει να συνεχίσει και να αυξήσει και να αναδειχθεί στο έργο του Θεού, πρέπει να κάνει ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Και να το κάνει καλύτερα από ό,τι το έκανε ο Λούις. Και οι παλιοί πρεσβύτεροι. Με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα, με πιο μεγάλη αγάπη και να μην υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, ας πούμε, ποιος είναι μεγάλος και σπουδαίος και ποιος είναι μικρότερος και μικρότερης αξίας. Πρέπει όλοι να κοιτάμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σου φαίνεται ότι θα κερδίσεις εάν κάνεις αυτό που λένε άλλες εκκλησίες. Την άλλη εκκλησία λέει παντρεύουνε. Εντάξει. Με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς γιατί να μην παντρεύουμε. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να παραβούμε το Ευαγγέλιο. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη αξία που πρέπει να φυλάξουμε μέσα στη ζωή. Αυτό θα έχει τελική επιτυχία, αυτό θα έχει. Ενώ οι άλλοι, αν αρχίσουν και παντρεύουν χωρισμένους, θα αυξήσουν για μια στιγμή και θα τρέξουν όλοι οι γύφτοι, ας πούμε, να παντρευτούν κι αυτοί οι γυναίκες, γιατί ακούσαν ότι υπάρχουν γυναίκες που θέλουν να παντρευτούν. Αλλά μετά τι γίνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουν οι νέοι αυτό το πράγμα και να μην δελεάζονται από διάφορες διδασκαλίες και διάφορες, ας πούμε, προτροπές ανθρώπων οι οποίοι ήταν να διευκολύνουν τα πράγματα και να αυξήσουν το λαό. Ο λαός θα αυξήσει με την επέμβαση του Θεού. Ο Κύριος προσέδεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Θέλω να σε ευλογήσει. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να κλείσουμε εδώ αυτή την ωραία. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Έχω να προσθέσω ότι η Εκκλησία πρέπει να προχωρήσει έτσι που άρχισε, να συνεχίσει, να μην ξεκλίνει δεξιά ή αριστερά, γιατί υπάρχει δελεασμός δεξιά και αριστερά. Νομίζεις ότι θα κάνεις καλύτερα, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο. Κι αν είναι καλύτερο, το βρεις στη Γραφή. Λέει η Γραφή πουθενά κάτι που πρέπει να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Τότε θα πεις, αδελφή, αυτό το λέει έτσι και δεν το κάνουμε. Αυτό να σε παραδεχτώ. Το να πεις όμως θα κάνω κάτι καλύτερο για να ελκύσω κόσμο, δεν... Δεν το βρίσκουμε πουθενά και γραμμένο. Όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το βραδινό. Σύντομα, φίλοι και φίλες κοντά σας, πάλι με μια ομολογία, με μια μαρτυρία, μια ζωντανή μαρτυρία. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδελφό Λεωνίδα. Ευχόμαστε, αδελφέ Λεωνίδα, ο Κύριος να σας φυλάει και να σας δίνει τελεία θεραπεία και στο πόδι σας και να σας δούμε δυνατό μέσα στο έργο του Θεού. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και ο Θεός να ευλογήσει και εσένα και την Κηφισιά και όλους τους αδελφούς όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.